Μόνο χθες το βράδυ είχε ανεβάσει λίγο πυρετό, γύρω στο 38-38,3, κάπου εκεί έφτασε, όχι παραπάνω. Πήρε βέβαια το αντιπυρετικό, έπεσε το αντιπυρετικό. Γενικά η εικόνα της κλινική είναι πάρα πολύ καλή. Αυτή ήταν η αρχή σκέψη, ότι αν δούμε που δείχνει εικόνα από την αρχή ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά και δεν θα έχουμε κάποιο άλλο θέμα από θέμα παρενεργειών, δεν είχαμε και εμείς σκοπό καθόλου να μπούμε σε δικασία απόδοση ευθυνών κλπ. Εννοείται υπό άλλες προϋποθέσεις, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Δεν θέλω να μιλάω και εγώ υποθετικά. Αλλά σε αυτή τη φάση, όχι, θα το αφήσουμε κι εμείς να κυλήσει ομαλά, όπως και κύλησε, δηλαδή από θέμα δηλαδή, ιατρικά, κύλησε ομαλά. Η πρώτη αντίδραση ήταν πάρα πολύ σοκαριστική. Δηλαδή, το πρώτο 24ωρο που δεν είχε και συμπτωματολογία, αλλά το ψυχολογικό και το στρες ήταν πολύ μεγάλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για τη μητέρα που είναι 73 χρονών, ήταν και λίγο σοκαριστικό, γιατί εντάξει, και λόγω της ηλικίας, λες, μήπως όντως τελικά συμβεί κάτι. Είναι λίγο μια αρκετά ενισχυμένη δόση. Πάντως, να το πούμε και χαριτολογώντας για να το κλείσουμε, ότι ευτυχώς βέβαια είναι και η γερή κράση ο οργανισμός, γιατί σίγουρα παίζει ρόλο. Βλέπεις άτομα νέας ή νεαρής ηλικίας και κάνουν απλή δόση και έχουν πολύ πιο έντονα συμπτώματα από το εμβόλιο. Θέλω όμως να επισημάνω αυτό, ότι τελικά τα εμβόλια είναι ασφαλή.